συνέχεια. Το θέμα αυτό για μένα είναι πολύ σημαντικό, γιατί όχι μόνο και μόνο για το επίπεδο της Θράκης, αλλά για όλη την Ελλάδα. Έχουμε ασχοληθεί με αυτό το θέμα και γραπτός από το 2011. Και είναι πάντοτε ωραίο να βλέπεις ότι ένα πράγμα το οποίο όταν ασχολείσαι με αυτό από το 2011 φαίνεται να είναι εντελώς ανύπαρκτο και εντελώς αδιανόητο, ότι ποτέ δεν θα γίνει. Ξαφνικά βλέπουμε ότι μπαίνουμε σε μια φάση υλοποίηση. Και έχει μεγάλη σημασία, γιατί είναι και ένα σημαντικό βήμα και για την αξιοποίηση γενικότερα του φυσικού αερίου όσο αφορά και το θέμα της ΑΟΣ. Άρα, πολύ συχνά όταν ασχολούμαστε με ένα θέμα σε τοπικό επίπεδο, κοιτάζουμε μόνο τα τοπικά και ξεχνάμε τα γενικά και τα ομικά, όπως είναι το θέμα της Ελλάδος στο σύνολό της. Η Ελλάδα, όπως ξέρετε, εδώ και μερικά χρόνια δυσκολεύεται σε διάφορα θέματα. Έχουμε προτείνει το θέμα της ΑΟΣ εδώ και χρόνια και αυτό, και πιο εντατικά από το 2012, άρα είναι πολλοί από εσάς που έχουν παλέψει και για αυτό το θέμα. Και σιγά σιγά είδαμε και υλοποιήσεις, όπως το βλέπετε εδώ, με τα θαλάσσια κόκκινα. Υπενθυμίζω ότι η ελληνική ΑΟΣ είναι η δεύτερη μεγαλύτερη ΑΟΣ στη Μεσόγειο. Ότι άμα βάλετε την ελληνική ΑΟΣ με την κυπριακή ΑΟΣ και θεωρήσετε ότι είναι η ΑΟΣ του ελληνισμού, είναι η μεγαλύτερη στη Μεσόγειο. Και ένας από τους στόχους που έχει η ΑΟΣ είναι όχι μόνο το θέμα της αλληλείας, και γι' αυτό μας ενδιαφέρει, γιατί όπως το λέω συχνά ακόμα και στους δημοσιογράφους όταν επιμένουν, τους λέω και να μην είχαμε καθόλου τρομονάνθρακες, εγώ πάλι θα έλεγα ότι η ΑΟΣ είναι σημαντική για την Ελλάδα. Με την ΑΟΣ η Ελλάδα τετραπλασιάζει το μέγεθός της. Ποτέ στην ιστορία του ελληνισμού δεν είχαμε τη διαχείριση θαλάσσιων πόρων και με τέτοια έκταση. Κι όμως γίνεται σιγά σιγά. Όπως βλέπετε, το σιγά σιγά είναι επειδή είμαστε στην Ελλάδα, άρα έχουμε την γραφειοκρατία, και μέχρι να απαλλαγούμε από διάφορους ραγιάδες, γραφειοκράτες, τεχνοκράτες, άσχετους, ανίκανους, γιατί έχουμε και από όλα. Το καλό είναι ότι η ΑΟΣ θα είναι για όλους αυτούς και αυτούς. Δηλαδή μας πειράζει στο τέλος. Σε μέσα σε αυτό το πλαίσιο, συχνά όταν μίλησα εδώ για την ΑΟΣ στην Αλεξανδρούπολη, είναι πολλοί που έλεγαν, εντάξει, εμάς τι μας αφορά ακριβώς. Γιατί το βλέπετε λίγο την διαφορετική γραμμή, επειδή είμαστε πολύ κοντά ουσιαστικά στην Τουρκία, το θέμα της ΑΟΣ με τα 200 ναυτικά μίλια δεν έχει τεράστια σημασία, δεν υπάρχει μια μεγάλη διαφορά, επειδή είμαστε σε τόσο κοντινό πλαίσιο. Όμως, από τότε, όταν αρχίσαμε να κοιτάζουμε τα θέματα με την ΑΟΣ, είχαμε πει ότι έχει μεγάλη σημασία να δούμε πώς θα αξιοποιήσουμε το φυσικό αέριο. Αλλά το πρώτο πράγμα που μπορούμε να καταλάβουμε όσο αφορά το φυσικό αέριο είναι το εξής. Υπάρχει αγωγός φυσικού αερίου στην Ελλάδα, ο οποίος είναι ιταλικής τεχνοτροπίας. Η Ιταλία, σας υπενθυμίζω, ότι είναι ο μεγαλύτερος καταναλωτής φυσικού αερίου στην Ευρώπη, και ένας από τους λόγους είναι ότι έχει ένα τεράστιο δίκτυο. Και δυστυχώς το είδατε, φαντάζομαι, για όλους ξέρετε και σε άλλες περιοχές, όπως έγινε στην Αθήνα, όπως έγινε στο Βόρειο, στη Θεσσαλονίκη, ότι σιγά σιγά δημιουργήσαμε ένα πλαίσιο για το δίκτυο, γιατί θα ήταν πραγματικά εντελώς παράξενο να έχουμε φυσικό αέριο στη συνέχεια, να κάνουμε εξόρυξη φυσικού αερίου. Άρα, ειδικά στις περιοχές, βλέπετε ότι αυτό δεν είναι φαντασίωση πια. Όταν βάλαμε αυτά τα θαλάσσια οικόπεδα, σημαίνει, να θυμάστε, ότι κάθε θαλάσσιο οικόπεδο δείχνει ότι υπάρχει τουλάχιστον ένα κοίτασμα στόχος. Άρα, έχουμε 20 θαλάσσια οικόπεδα. Συγκεκριμένα, όσον αφορά τις υποψηφιότητες, έχουμε υποψηφιότητες τώρα στο 1, 2 και 10. Και θα δούμε όταν καταφέρει αυτή η επιτροπή να ανοίξει τον φάκελο για αυτά τα δεδομένα και να δούμε πώς θα λειτουργήσουμε. Σας υπενθυμίζω απλώς ότι μόνο και μόνο αυτό που γίνεται στο θαλάσσιο οικόπεδο 2 είναι το ανάλογο από την Αφροδίτη στην Κύπρο. Η Κύπρος το 2015 αποδείχθηκε ότι αυτό το θαλάσσιο οικόπεδο 12 και ειδικά η Αφροδίτη είναι εμπορεύσιμο. Θα μου πείτε, κάναμε 4 χρόνια να αποδείξουμε ότι είναι εμπορεύσιμο, αλλά έτσι πάνε τα πράγματα. Και εφόσον έγινε αυτό,
Τώρα ξέρουμε ότι η Κύπρος θα παίρνει 550 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο για 25 με 30 χρόνια, μόνο και μόνο από το κοίτασμα Αφροδίτη. Στη συνέχεια ανακαλύφθηκαν άλλα κοιτάσματα, όπως είναι το κοίτασμα Ζόρ, στην Αιγύπτο, αλλά πολύ κοντά στο τριτρό σημείο επαφής έχουμε κοιτάσματα τέτοιου μεγέθους. Και βλέπουμε γενικότερα ότι υπάρχει μια στρατηγική τάση από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αξιοποιήσει τις αυτόχθονες πηγές ενέργειας. Σε αυτό το πλαίσιο, αυτό σημαίνει τι, ότι από το 2013 και μετά η Ευρωπαϊκή Ένωση με το Ευρωκοινοβούλιο, με το άρθρο 76-77, παροτρύνει την αξιοποίηση του φυσικού αερίου και του πετρελαίου στις ΑΟΣ που είναι σε χώρες που ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι ώστε να απαλλαγεί, αν θέλετε, από μια απόλυτη εξάρτηση που έχει. Όταν μιλάω για απόλυτη εξάρτηση που έχει, σε σχέση με την Ρωσία, το Αζερβαϊτζάν και την Αλγερία. Σε αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, πρέπει να δούμε ότι αυτή είναι η μεγάλη σκακέρα. Τώρα, η σκακέρα σε επίπεδο της Θράκης είναι σχετικά μικρή, γιατί δεν είμαστε σε έναν χώρο όπου μπορούμε να βάλουμε τεράστια θαλάσσια οικόπεδα και δεν είναι αυτό το όφελος. Αλλά παίζουμε ήδη με το δίκτυο και αφορά ειδικά το φυσικό αέριο και το LNG. Ποιο είναι το πλαίσιο γενικά? Γενικά είναι ότι το φυσικό αέριο σε σχέση με το πετρέλαιο, υπάρχει μια τεράστια διαφορά, είναι ότι το πετρέλαιο έχει ρήπους. Άρα κάθε φορά εμένα όταν μου έβαλαν να επιλέξω μεταξύ των δύο τι μπορούν να προτείνουν και μάλιστα να παροτρύνουν τοπικά, πάνω ότι επιλέγω το φυσικό αέριο. Για ποιο λόγο? Διότι όταν καίτε το μεθάνιο, έχετε διοξείδιο του άνθρακα και νερό. Αυτό γιατί έχει σημασία, ειδικά όταν έχουμε το μεθάνιο. Το μεθάνιο από τα αλκάνια που έχουμε είναι ουσιαστικά το πιο αποδοτικό, διότι όταν καίτε το μεθάνιο έχετε μόνο αυτά, ενώ όταν καίτε άλλα αλκάνια έχετε και τα κατώτερα αλκάνια που θα μείνουν για όσους ξέρουν λίγο από αυτά τα δεδομένα. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι άμα κοιτάξετε το γενικό πλαίσιο, είναι πηγαίνουμε προς την πράσινη ενέργεια, πηγαίνουμε προς αυτά τα δεδομένα. Σας υπενθυμίζω, ας πούμε, ότι η Γερμανία, που είναι ένας παίκτης εντελώς διαφορετικός από εμάς, δεν παίζει με την ΑΟΣ. Έχει 11 περιοδικούς σταθμούς, τους οποίους θέλει να κλείσει έως το 2020 και να περάσει εξ ολοκλήρου στο θέμα της πράσινης ενέργειας. Άρα, έχω λοιπόν δύο διαφορετικά συστατικά. Όσον μιλάμε για το φυσικό αέριο έχει ένα πρόβλημα πάντα, είναι ότι είναι αέριο. Θα μου πείτε και ποιο είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι η μεταφορά του. Άρα όταν έχουμε το πετρέλαιο, πολλές επιχειρήσεις προτιμούν το πετρέλαιο, γιατί το πετρέλαιο είναι μια υγρή μορφή, το βάζετε σε κοντένερ, μόλις το βγάζετε, το πουλάτε και μετά έχει το θέμα, αν θέλετε, της αξιοποίησης. Με το φυσικό αέριο έχουμε πάντοτε τρεις κατευθύντερες γραμμές. Η μία είναι η καύση, έτσι ώστε να το μετατρέψουμε σε ρεύμα. Άρα αυτό είναι το μεγάλο project, είναι το Ευρωάσια Interconnector που συνδέει το Ισραήλ, την Κύπρο, την Ελλάδα και συνεχίζει στη συνέχεια με την Ιταλία. Γιατί όπως ξέρετε, η Ιταλία και η Ελλάδα είναι συνδεδεμένες ήδη με το καλώδιο Βρύτα που μεταφέρει 0,5 γιγαβάτ. Το Ευρωάσια Interconnector θα είναι για 2 γιγαβάτ και θα γίνει μάλιστα και αναβάθμιση του άλλου καλωδίου, έτσι ώστε να έχουμε αυτό το πλαίσιο. Αυτό είναι πάνω κάτω αυτό που έχουμε σε πρώτο στάδιο. Όταν έχουμε περισσότερο φυσικό αέριο, πάμε στην πρώτη προστιθέμενη αξία. Η προστιθέμενη αξία είναι το φυσικό αέριο σε υγροποιημένη μορφή. Άρα η υγροποιημένη μορφή πώς λειτουργεί? Γιατί άκουσα διάφορα, γιατί είχα και συνεντεύξεις και με δημοσιογράφους και χαρακτηριστικά θα μπορούσα να πω ότι δεν υπάρχει μεγάλη ενημέρωση σε τεχνικό επίπεδο και είναι κρίμα, γιατί μετά δεν χαιρόμαστε κάτι που κατορθώνουμε. Άρα το φυσικό αέριο, γιατί το βάζουμε σε υγροποιημένη μορφή, είναι πάρα πολύ απλό, γιατί πρέπει να είναι σε υγρή μορφή για να είναι πιο εύκολα μεταφερόμενο. Και επιπλέον έχουμε όμως μια τεχνική δυσκολία, είναι πρέπει να το κατεβάσουμε στο σημείο 162 βαθμούς για να είναι σε αυτή την υγρή μορφή. Ο συντελεστής της πίεσης είναι 600. Και αυτό όμως γίνεται με μία ατμόσφαιρα. Δηλαδή για όσους από εσάς έχουν κάνει μια τροποποίηση στο αυτοκίνητό τους και έχουν περάσει το φυσικό αέριο, το έχουν στην πραγματικότητα σε μορφή συμπιεσμένο και έχει 200 ατμόσφαιρες. Άρα, όταν έχετε όμως το υγροποιημένο, είναι μία ατμόσφαιρα, απλώς επειδή η θερμοκρασία έχει κατεβεί, ο συντελεστής της
πίεσης μας επιτρέπει να στέλνουμε ένα καράβι αντί να στέλνουμε 600. Αυτή είναι η ιδέα. Εντάξει, θα δούμε τι θα το κάναμε, γιατί βέβαια είναι κόστος. Να ξέρετε, επειδή μιλάω στην περιοχή για το θέμα του ζεώρηθου, το φιλτράρισμα του φυσικού αερίου για να γίνει υλοποιημένο γίνεται με ζεώρηθο. Εντάξει, όσους αναρωτούνται αν υπάρχουν χρήσεις για τέτοια θέματα, γιατί γίνεται, επειδή ο ζεώρηθος είναι πολύ υδρόφιλος, παίρνει όλα τα υγρά στοιχεία όταν κάνετε μια εξόρυξη από το φυσικό αέριο, πάνω ότι έχει τη υγρά στοιχεία και αν κατεβάσετε στους μείον 162 βαθμούς, θα φτιάξετε πάγους οι οποίοι θα χαλάσουν τις σωληνώσεις. Γιατί όπως ξέρετε, ο πάγος είναι όλο και πιο σκληρός σε χαμηλότερη θερμοκρασία. Άρα το περνάμε όλο από το φυσικό αέριο, το περνάμε από τον ζεώρηθο και όταν είναι στεγνό, τότε το κατεβάζουμε. Αυτή η υπεξεργασία γίνεται σε σταθμό υγροποίησης. Άρα, από ό,τι κατάλαβα, μερικοί στην Θράκη νομίζουν ότι θα γίνει σταθμός υγροποίησης. Πρώτον, είναι λάθος και είναι κρίμα γιατί μακάρι να γινόταν. Διότι ένας σταθμός υγροποίησης κατασκευάζεται με 4.500 άτομα και χρησιμοποιεί 100.000 άτομα για θέσεις εργασίας. Απλώς να ξέρετε ότι δεν πρόκειται να γίνει στην περιοχή σταθμός υγροποίησης για έναν πολύ απλό λόγο, είναι ότι δεν γίνεται εξόρυξη σε τέτοιο μεγάλο μέγεθος. Άρα, από σταθμή υγροποίησης, θα το ξέρετε το μέλλον, για όσους νομίζουν ότι δεν θα υπάρχουν στην Ελλάδα, θα έχουμε σίγουρα κάποιον στην Κρήτη, γιατί είναι δίπλα από τα οικόπεδα, και κάτι εδώ προς την Ήπειρο. Ο σταθμός υγροποίησης είναι το πιο πολύπλοκο πράγμα, γιατί παίρνει στο φυσικό αέριο και το μετατρέπει σε υγρή μορφή. Άρα, είναι, φανταστείτε τώρα, για όσους δεν το ξέρουν, το μέγεθος λειτουργίας ενός σταθμού υγροποίησης είναι 12 δις. Συνήθως πηγαίνουμε μετοχικά και μέσα σε αυτό το σταθμό, αναλόγα με τα τρένα, δηλαδή ποιο είναι το μέγεθος, μας επιτρέπει να έχουμε μια παραγωγή. Το τρίτο στάδιο είναι ο αγωγός. Ο αγωγός τον βάζουμε μόνο και μόνο όταν έχουμε τεράστια παραγωγή. Γιατί ο αγωγός έχει ένα πρόβλημα σε σχέση με τα καράβια, είναι ότι ο αγωγός πηγαίνει μόνο εκεί που τον βάλατε. Αυτό φαίνεται να είναι εντελώς αυτονόητο, αλλά όπως καταλαβαίνετε, όταν κάνετε μια συμφωνία με μια χώρα και είναι όλα καλά και βάζετε αγωγό, όταν δεν είναι όλα καλά, ο αγωγός πρέπει να αλλάξει. Άρα, για όσους νομίζουν ότι αυτό δεν υπάρχει στην ιστορία της Ευρώπης, είναι πολύ απλό, θέλετε τον αγωγό, η αγωγή που περνάνε από την Ουκρανία, που ξαφνικά έχουμε προβλήματα γιατί οι μερικοί κλείνουν, ανοίγουν κλπ. Και ξαφνικά λέει η Ρωσία ότι θα φτιάξω άλλο αγωγό που δεν θα περνάει καθόλου από την Ουκρανία και θα κάνει και από πάνω και από κάτω, έτσι ώστε να πηγαίνω κατευθείαν στους καταναλωτές, δηλαδή την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο μεγάλος καταναλωτής σε παγκόσμιο επίπεδο για την ενέργεια, είναι η πρώτη οικονομία και είναι ο τρίτος πληθυσμός του κόσμου. Μερικές φορές το λέω αυτό, επειδή είμαστε κοντά στην Τουρκία, ακούμε διάφορες βλακίες του τύπου. Στην Τουρκία έχουμε 80 εκατομμύρια καταναλωτές. Μακάρι η Τουρκία να υπήρχαν 80 εκατομμύρια καταναλωτές. Αν υπάρχουν 10, είναι μια χαρά. Διότι μπερδεύουμε τον πληθυσμό με την ικανότητα κατανάλωσης. Ναι. Άρα κάθε φορά που έχουμε κάποιον που μας λέει η Τουρκία είναι μια μεγάλη χώρα με 80 εκατομμύρια καταναλωτές, να ξέρετε αυτό είναι υπογραφή ραγιά. Απλώς δεν το λέει τόσο άμεσα, θα μας το λέει λίγο οικονομικά. Και όταν θέλετε πραγματικά να κάνετε επιχειρήσεις, θα δείτε ότι πρέπει και κάποιος να μπορεί να το αγοράσει. Αλλιώς δεν μπορεί να κάνει ό,τι να είναι. Δεν μιλάω βέβαια για την περιοχή της Καπαδοκίας, για να μην ευρεάσει η Βασιλική, που εκεί πέρα έχουν τουλάχιστον δύο αιώνες καθυστέρηση στο τι υπάρχει μέσα στον κόσμο. Άρα, αυτό σημαίνει λοιπόν ότι ο αγωγός είναι πολύ σημαντικός. Όταν είμαστε πέρασμα, άρα έναν αγωγό για τον οποίο έχετε ακούσει είναι αγωγό ΣΤΑΠ. Απλώς να θυμάστε ότι άμα είστε μόνο πέρασμα, είστε μόνο πέρασμα. Που σημαίνει ότι όταν ξαφνικά θα υπάρχει ένα μικρό πρέμα, θέμα, πρόβλημα, θα σας πούν ότι εμείς θα περάσουμε από αλλού. Και οι απολαβές είναι μηδενικές. Άρα, ποια είναι η ιδέα, είναι καλό να έχουμε αγωγό όταν είμαστε και παραγωγή. Γιατί όταν είστε και παραγωγός, επειδή παράγετε, τον αγωγό δεν το μεταφέρουμε τόσο εύκολα, γιατί θέλουμε να έχουμε έναν συνδετήρα. Εδώ λοιπόν τι γίνεται. Η Ελλάδα έχει ήδη έναν αγωγό,
Ας κοιτάξουμε λίγο και μερικά στοιχεία. Αυτό είναι... Α, δεν ήξερα τι είχα κάνει. Άρα εδώ είναι να βλέπετε τα 33 θαλάσσια οικόπεδα. Εντάξει. Και ελπίζω να καταλαβαίνετε, θα το δείτε τώρα και σε γενικό πλαίσιο, ότι η Κύπρος και αυτή θέλει να παράγει φυσικό αέριο και ποιος είναι ο στόχος της, είναι να πηγαίνει πού? Στο τακούνι της μπότας της Ιταλίας. Από κάτω. Αυτός είναι ο αγωγός της ΜΕΝ. Άρα, τα 13 θαλάσσια οικόπεδα, τα 9 θαλάσσια οικόπεδα κάτω από την Κρήτη και τα 10-1 στο Ιόνιο, ο μεγάλος του στόχος στρατηγικά είναι να πηγαίνουν προς Ιταλία και μετά να πηγαίνουν προς Γαλλία, Γερμανία κτλ. Άρα αυτός είναι ο ένας άξονας και όλος άξονας είναι από τα Βαλκάνια από πάνω. Άρα τα Βαλκάνια είναι πάνω ότι καλοί καταναλωτές για φυσικό αέριο για λόγους κλιματικούς. Άρα έχετε περιοχές που είναι σχετικά ζεστές, λέω τώρα για την Κρήτη και την Κύπρο, οι οποίες θέλουν να περάσουν πιο πάνω. Σε αυτό το πλαίσιο έχει σημασία να δούμε τι γίνεται όσο αφορά τώρα τους σταθμούς αεριοποίησης. Άρα, όταν μεταφέρουμε το φυσικό αέριο, είμαστε στο δεύτερο στάδιο, μεταφέρουμε φυσικό αέριο σε υγρή μορφή, πρέπει σε κάποια φάση να φτάσουμε σε έναν χώρο που θα γίνει αεροποίηση. Άρα θα ξαναγίνει αέριο και μετά θα το περάσουμε σε αγωγό. Η κατάσταση τώρα προς το παρόν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά σε αυτό το χάρτη βλέπετε όλες τις περιοχές όπου υπάρχει φυσικό αέριο από υγροποιημένη μορφή που έρχεται με καράβια LNG και περνάμε σε σταθμούς αεροποίησης. Εντάξει. Άρα αυτή είναι η κατάσταση όπως είναι τώρα. Τώρα θέλω να καταλάβετε το εξής σε επίπεδο στρατηγικής και εδώ παίζει μετά το θέμα της Τράκης, θα καταλάβετε αμέσως. Τα κοιτάσματα, θυμάστε τώρα που είναι. Είναι νότια της Κρήτης, είναι νότια της Κύπρου, στο ενδιάμεσο, λεκάνη Ροδότου, λεκάνη Λεβαντίνης, Λαντάκια και έχουμε βέβαια και από κάτω που είναι η ΑΟΣ, αν θέλετε, της Αιγύπτου. Αυτό εδώ το φαντάζεστε όλο να πηγαίνει προς την Ιταλία, άρα έχετε τώρα δύο στρατηγικές ή πιάνετε με το καράβι. Α, ξέχασα να σας πω, το καράβι αυτά έχουν κόστος. 170 με 200 εκατομμύρια η μονάδα. Τα καράβια αυτά έχουν ένα δομικό θέμα, είναι ότι επιστρέφουν άδεια. Εντάξει, είναι τα καράβια μπάλες. Άρα οι μπάλες, να ξέρετε, είναι εφαρμογή του θεωρήματος του Αρχιμίδη. Είναι απλώς ηλαχιστοποίηση σε σχέση με ένα δεδομένο όγκο. Έχουμε μεγιστοποίηση ουσιαστικά τον όγκο σε σχέση με την επιφάνεια. Άρα θα το δείτε, συνήθως έχουμε 3-4 μπάλες και η ιδέα ποια είναι όταν φτιάχναμε παλιά τα καράβια αυτά, τα φτιάχναμε μόνο και μόνο αν υπήρχε συμβόλαιο. Και τα λέμε ταξί. Άρα έχω ένα σημείο και είναι στο άλλο σημείο. Γιατί άμα έχω το συμβόλαιο, ξέρω ότι εγώ θα κάνω δεν ξέρω πόσα δρομολόγια. Άρα θα κάνω απόσβεση. Από το 2012 και μετά τα καράβια αυτά τα φτιάχνουμε χωρίς συμβόλαιο. Θα μου πείτε για ποιο λόγο. Είναι πολύ απλό. Υπάρχει τεράστια ζήτηση και να ξέρετε ότι το 2012 στα 56 καράβια που ήταν για παραγωγή, τα 24 ήταν ελληνικά. Οι Έλληνες εφοπλιστές. Θυμάστε ότι οι Έλληνες είναι Έλληνες εφοπλιστές. Οι Έλληνες εφοπλιστές είναι Έλληνες, αλλά η Ελλάδα έχει προβλήματα. Βλέπετε τη διαφορά. Άρα ο καθένας, μερικές φορές μπερδευόμαστε, και νομίζουμε ότι Ελλάδα σημαίνει Έλληνες εφοπλιστές, είναι κάπως διαφορετικά και γι' αυτό ξαφνικά βλέπετε κάποιες σημαίες Παναμά, Μάλτα, την ώρα που εσείς μιλάτε μόνο για ελληνικά συμφέροντα. Άρα, ποιο είναι το θέμα με το καράβι. Το καράβι πρέπει να μεταφέρει φυσικό αέριο και να ελαχιστοποιήσει την πορεία του. Άρα, εδώ όπως βλέπετε, φανταστείτε τώρα ότι έχετε αποθέματα εδώ και θέλετε να πάτε εδώ. Αυτή είναι η ιδέα. Άρα, ή πηγαίνετε κατευθείαν στη Γαλλία, ή πηγαίνετε κατευθείαν στην Ιταλία ή πηγαίνετε κατευθείαν στην Ελλάδα, σε ρυθμούς. Έχετε μόνο αυτά. Γιατί άμα πάτε μετά προς Ισπανία, στην πραγματικότητα δεν είναι πάλι για να ξανανεβείτε. Γιατί η μεγάλη κατανότητα είναι εδώ. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι η ρυθμούσα είναι ένα πολύ καλό προτέρημα που έχουμε ως Ελλάδα, διότι είναι κοντά στα κοιτάσματα. Απλώς η ρυθμούσα, για όσους δεν το ξέρουν, είναι ένα νησάκι.
Σας το δείχνω αυτό, γιατί μερικές φορές δεν το ξέρουμε αυτό. Αυτό είναι η ερυθρόλευκη και είναι αυτό που τροφοδοτεί με LNG και έχει ενδιαφέρον να το θυμάστε, γιατί μερικές φορές έχω ακούσει και διάφορες ιδέες. Η απόσταση είναι 453 μέτρα. Η ερυθρόλευκη λειτουργεί εδώ και 12 χρόνια και κανένας δεν μας λέει τίποτα για την ερυθρόλευκη. Γιατί βέβαια οι περισσότεροι δεν ξέρουν καν ότι υπάρχει ερυθρόλευκη. Άρα στην ερυθρόλευκη πηγαίνουν τα καράβια, λειτουργεί σαν ένα μεγάλο καράβι μάνα. Έχουμε σταθμό ο οποίος μετατρέπει το υγροποιημένο φυσικό αέριο σε υγρό φυσικό αέριο και πηγαίνει και τροφοδοτεί τον αρρώφο. Αυτά είναι τα δεδομένα. Ξαναέρχομαι λοιπόν σε αυτό που σας έδειξα, διότι στην περιοχή δεν έχουμε άλλο σταθμό. Η Ρεβιθούσα αποφασίσαμε ως Ελλάδα τώρα, πριν 2 χρόνια, 1,5 χρόνο, να γίνει αναβάθμιση. Δηλαδή να έχει μεγαλύτερες δεξαμενές, μεγαλύτερη χωρητικότητα για να μπορεί να λειτουργήσει. Και μετά σιγά σιγά τι καταλάβαμε. Καταλάβαμε ότι στο δεύτερο άξονα που αφορά τα Βαλκάνια θα ήταν καλό να υπάρχει κάποιος σταθμός εδώ. Θα μου πείτε γιατί να υπάρχει κάποιος σταθμός εδώ. Είναι πάρα πολύ απλό, διότι άμα είναι να φύγετε χωρίς να περάσετε από τη Ρεβιθούσα και πάτε στην Ιταλία για να ξαναπάτε να πουλήσετε στα Βαλκάνια, είναι εντελώς γελίο. Γιατί καταλάβατε ότι να θυμάστε σε σχέση με το πετρέλαιο. Γιατί μερικές φορές σας λένε το πετρέλαιο κατεβαίνει, το φυσικό αέριο κατεβαίνει. Το είναι λάθος. Το φυσικό αέριο εξαρτάται από την απόσταση. Το θυμάστε. Άρα, άμα έχετε ένα τεράστιο αγωγό, κοστίζει πιο πολύ άμα έχετε ένα μικρό αγωγό. Ενώ το πετρέλαιο πάνω κάτω είναι η ίδια τιμή, γιατί είναι υγρό. Αν το μεταφέρουν όλοι με τη δουλειά του. Ο αγωγός θα έχει μεγάλη σημασία. Θυμάστε ότι έχουμε αγωγούς που έχουν 1000 χιλιόμετρα, και να μην τεράστια. Και τώρα κάνουμε φυσιολογικά αγωγούς, για κάθε κοίτασμα θα κάνουμε αγωγούς. Άρα η ιδέα ποια είναι, είναι και να έχουμε πρόσβαση γρήγορη στα Βαλκάνια, συμφέρει ή να πάμε στη Ρεβιθούσα, αλλά χρησιμοποιούμε τον αγωγό που υπάρχει, ή να έχουμε εδώ πάλι δεύτερο σταθμό, ο οποίος μπορεί να λειτουργήσει και από εδώ και από εδώ. Άρα μόλις ακούτε από εδώ και από εδώ, σημαίνει το φαινόμενο της Κωνσταντινούπολης. Δηλαδή έχουμε τις δύο πλευρές, και η στρατηγική θέση του Βυζαντίου για 11 ώρες δεν επιλέχθηκε τυχαία και εδώ είναι ακριβώς αυτό. Άρα πρέπει να καταλάβουμε ότι πάνω κάτω Θεσσαλονίκη, Καβάλα, Αλεξανδρούπολη ή ακόμα πιο πέρα, αυτό να το έχετε πάνω στο μυαλό σας, όταν έχουμε δυσκολίες σε διεθνές επίπεδο και δεν κάνουμε τις επενδύσεις, τότε το κάνουμε στο διπλανό κράτος. Αλλά αυτό είναι ένα θέμα, γιατί όπως καταλαβαίνετε, στο διπλανό εδώ μιλάμε για μερικά χιλιόμετρα διαφοράς. Γιατί προσέξτε, εδώ μιλάμε για κατόρθωμα και αν δεν το συνειδητοποιήσουμε όλοι, σε κάποια φάση μπορεί να πούμε και γιατί να έχει. Αυτό είναι θεωρητικά. Θα έχει ενδιαφέρον να δω την αντίδραση των ανθρώπων που θα πούν γιατί να γίνει όταν θα δουν ότι θα γίνει δίπλα. Ξέρετε, είναι ας πούμε όπως είναι μια ανεμογεννήτρια. Λέτε, εγώ δεν τη θέλω, γιατί με ενοχλεί. Και καλά κάνετε. Και τη βάζει ο γείτονας. Στα ίδια σύνορα με εσάς. Και τη βάζει πάνω στην ίδια. Γιατί βλέπετε τις οροκορφές, βλέπετε πώς πάνε. Άμα κοιτάξετε πώς πάει με τη Βουλγαρία, εκεί που εμείς είπαμε όχι παντού, είναι πολύ απλό. Πήγαν λίγο πιο πέρα και πήγαν ακριβώς στη Βουλγαρία και εσείς βλέπετε ακριβώς τις ανεμογεννήτριες που δεν θέλατε πιο κοντά. Άρα αυτό που έχει σημασία εδώ πάλι μπαίνει η ΑΟΣ. Η ΑΟΣ είναι πάρα πολύ καλή για να βάλετε ανεμογεννήτριες μακριά. Και να μην τις βλέπετε καν. Όχι να τις βλέπετε δίπλα από το χωριό. Εδώ λοιπόν τα δεδομένα ποια είναι. Είναι ότι υπάρχει μια ανάγκη στην περιοχή και αυτή η περιοχή ιδανικά, αν ήμασταν το Βυζάντιο, για να είμαστε πιο ξεκάθαροι, γιατί μερικές φορές μπερδευόμαστε. Αν ήμασταν το Βυζάντιο, ξέρετε που θα το κάναμε το καράβι. Στην πόλη. Τώρα είναι μερικοί που σκέφτονται μόνο θρακιώτικα, τοπικιστικά και δεν ξέρουν καν ότι υπάρχουν κατεχόμενα και σου λένε γιατί να πάμε στην πόλη, εφόσον είμαστε μόνο εδώ. Ναι, αλλά στην πραγματικότητα, όπως καταλαβαίνετε, επειδή είναι ζώνη επαφής από τόσο κόσμο, θα ήταν το ιδανικό. Επειδή λοιπόν δεν υπάρχει αυτή η πρόσβαση από την πλευρά της Ελλάδος, στην πραγματικότητα κάνουμε το πιο κοντινό μέρος που έχει σχέση με το Βυζάντιο και είναι η Αλεξανδρούπολη. Δηλαδή πρέπει να είστε σε Σιτράκι, πρέπει να είστε σε λιμάνι και αξιοποίηση των δύο, και σας δίνει μόνο μερικές περιοχές. Άρα το θέμα ποιο είναι.
είναι ότι όταν κοιτάζετε τώρα την περιοχή, γιατί είναι μερικοί από εσάς που δυσκολεύονται να δουν τις αποστάσεις, αλλά το βλέπετε εδώ που είναι, θέλω να φανταστείτε ότι είναι μερικά καράβια που θα περνάνε από εδώ. Θέλω να φανταστείτε στη συνέχεια ότι το κομμάτι της Κωνσταντινούπολης, αν δεν το ξέρετε ακόμα, θα κοπεί από πίσω. Θα είναι εδώ το πέρασμα. Άρα έχουμε ένα πέρασμα που θα δημιουργηθεί εδώ, έχουμε το κλασικό πέρασμα, έχουμε αυτό το πέρασμα και εδώ έχουμε αυτό το στρατηγικό σημείο που βέβαια αν δεν είναι αυτό το στρατηγικό σημείο θα μεταφερθεί ή θα μεταφερθεί. Άρα, γιατί όμως αυτό δεν είναι μια καλή λύση, διότι εδώ έχουμε ήδη προβλήματα, και το ξέρετε ήδη από τη σύμβαση Μόντρε, από το 1936, που πάνω κάτω οι Τούρκοι όταν είναι στα στενά, κάπου κάπου λένε αυτά είναι δικά μας, δεν θα περάσει κανένας, κάπου κάπου λένε δεν είναι εντελώς δικά μας, ας περάσει όλοι. Και το θέμα είναι αυτό ενοχλεί. Όταν είμαστε λοιπόν σε αυτή την περιοχή, δεν έχουμε καμία δέσμευση. Αυτό σημαίνει πρακτικά τι. Πρώτα απ' όλα, θα έχουμε ένα πλωτό. Άρα θα μου πείτε γιατί δεν κάνουμε ξηρά. Άμα είναι ιδανικό το πλαίσιο, θα πρέπει να ήταν ξηρά. Σας ξάχνασα. Το πλωτό είναι το πιο ευέλικτο. Διότι το βάζει στο καράβι, αλλά πώς λειτουργεί, νομίζω ότι έχουμε. Πού μας έχετε βάλει. Τόσο μικρά φαίνονται. Τα βλέπετε ή θα το βάλω λίγο πιο μεγάλο. Εδώ βλέπετε αρκετά. Εδώ μπορεί καλύτερα. Okay. Άρα, έχουμε την Αλεξανδρούπολη. Έχουμε εδώ που θα βρίσκεται το πλωτό. Εδώ βλέπετε τη Σαμοθράκη. Πάνω κάτω βλέπετε πώς είναι οι αποστάσεις. Άρα, όταν βλέπετε αυτό το πράγμα, μπορεί να αναρωτηθείτε γιατί να το κάνουμε πλωτό. Είναι πάρα πολύ απλό, διότι το πλωτό είναι το πιο ευέλικτο και ελαχιστοποιεί το κόστος με ποια έννοια είναι ότι μεταφέρετε το πλωτό και το βάζετε επιτό. Αν θέλετε να το αλλάξετε, το βάζετε αλλού. Αν έχετε κάνει στην ξηρά, είναι ότι είστε σίγουροι ότι θα κινηθεί και δεν έχετε κανένα πρόβλημα. Αλλά όταν οι άνθρωποι δεν είναι τόσο σίγουροι, βάζουν πλωτό. Το πλωτό τι είναι. Είναι, γιατί μερικές φορές άκουσα και πλατφόρμα, εξέδρα κτλ. Είναι καράβι. Είναι αληθινό καράβι. Αυτό το καράβι λοιπόν λέγεται καράβι μάνα. Το καράβι μάνα έρχεται δίπλα το καράβι που είναι LNG, δίνει το φυσικό του αέριο σε υγρή μορφή, γίνεται αεροποίηση πάνω στο καράβι, έχει δεξαμενές για να έχει το φυσικό αέριο σε αέρια μορφή και μετά σας το στέλνει με αγωγό. Άρα ο αγωγός, ο οποίος θα είναι από εδώ, θα κάνει σαν ένα κυκλάκι, άρα εδώ από την περιοχή της, τα ξέρετε όλα αυτά, τέλος πάντων τα λέω για να είμαι σίγουρος ότι τα ξέρετε. Και να ξέρετε ότι μερικές φορές δεν ξέρουμε γιατί το ξέρουμε. Το εξηγώ μια ερώτηση. Γιατί, ας πούμε, το πλωτό είναι στα 10 χιλιόμετρα. Είναι ερώτηση. Ποιος είπε ασφάλεια. Λάθος. Γιατί σας υπενθυμίζω ότι η Ρεβιθούσα είναι στα 453 μέτρα. 6 ναυτικά μίλια. Ναι, γιατί 6 ναυτικά μίλια. Είναι τα όρια του. Σωστά, αλλά γιατί όμως. Για το εμπόριο. Είναι σε ελληνική επιγραφή. Μπράβο, μπράβο. Όχι, όχι. Ναι, ακριβώς. Άρα η ιδέα ποια είναι, είναι ότι στην πραγματικότητα τι θα γινόταν. Αν είχαμε ΑΟΣ, το βάζαμε πιο μακριά. Αν είχαμε ακόμα και ελληνική επικράτεια με την κανονική, δηλαδή 12 ναυτικά μίλια, θα το βάζαμε πιο πέρα. Άρα θα ήταν ουσιαστικά στα 20 χιλιόμετρα. Π.χ. Όταν μερικοί από εσάς νομίζουν ότι είναι θέμα ασφάλειας, είναι λάθος γιατί στην πραγματικότητα, άμα κοιτάξετε καλά το σχεδιάγραμμα, να ξέρετε ότι λίγο πιο κοντά είναι πεδίο βολής του στρατού. Το ξέρετε αυτό. Θα το δείξω εμένα. Το έχουμε εδώ. Άρα βλέπετε πού είναι η τοποθεσία, άρα όταν λέτε πεδίο να είναι πιο κοντά, δεν γίνεται. Άρα άμα το σκεφτείτε και κοιτάξετε τώρα αυτό το χάρτη, θα δείτε ότι με τα δεδομένα που ζητάμε, το ένα είναι για να έχουμε υπεράκτια αιωλικά, εδώ και εδώ και εδώ και εδώ. Εδώ έχουμε ένα πολύγωνο που είναι για πολύγωνο αναμονής των πλοίων και εδώ έχουμε το πεδίο βολής. Άρα άμα το σκεφτείτε με αυτό που είπε πολύ σωστά ο κύριος, άρα είμαστε στην ελληνική επικράτεια,
Άρα πάμε, έχει τα 6 ναυτικά μίλια. Μετά για να το βάλετε πιο κοντά, έχετε ένα τεχνικό θέμα, είναι ότι είστε τόσο κοντά και στο πεδίο βολής και στο σταθμό κτλ. Άρα μην το πάρετε ανάποδα, δεν είναι καθόλου για λόγους ασφάλειας, είναι στην πραγματικότητα η πρώτη περιοχή όπου μπορούμε να το βάλουμε. Άρα και η πιο κοντινή, γιατί δεν μπορούμε να πάμε πιο πέρα, επειδή δεν έχουμε τα 12 ναυτικά μίλια. Άρα στην πραγματικότητα είμαστε στα 10 χιλιόμετρα απόσταση, άρα είμαστε στα 25 για τον αγωγό. Γιατί ο αγωγός, όπως βλέπετε, και εδώ πάλι έχει σχέση με το τι γίνεται, είναι ότι υπάρχει ήδη αγωγός. Και αυτός εδώ είναι ο αγωγός που βρίσκεται εδώ. Άρα η διασύνδεση, στην πραγματικότητα, εδώ έχουμε και 4 χιλιόμετρα ξηράς. Άρα, ο αγωγός, φαντάζομαι ότι ξέρετε τι μέγεθος έχει. Δεν ξέρετε. Ναι, στην πραγματικότητα είναι 30 ίντς. Εμένα δεν με πειράζει να μην το πω. Γιατί εγώ μπορώ να ακούσω κι άλλο. Άρα, αυτό να λέω. Η αληθινή ζώνη ασφάλειας, η τεχνική, η τεχνολογική, είναι 800 μέτρα και γι' αυτό δεν θα έχετε δικαίωμα γύρω από το πλωτό στα 800 μέτρα να είστε. Αν υπήρχε τόσο μεγάλο πρόβλημα και σε αυτό, τότε τα 6 θα τα βάζαμε και σε σχέση με το πλωτό. Άρα βάζουμε τα 6 επειδή είναι κατοικημένες περιοχές κτλ. Αλλά στο πλωτό αυτοί θα είναι άνθρωποι. Και ρωτάω από αυτούς τους ανθρώπους, δεν τους κοιτάζουμε. Δεν μας χρειάζεται, αυτοί μπορούν να αναδιαθούν, για να μην αναδιαθούν. Άρα, για να είμαστε σοβαροί, εδώ η διαφορά είναι, το ένα είναι νομοθετικό και το άλλο είναι τεχνικό. Άρα, όταν θα υπάρχει καύση, στην πραγματικότητα είναι το θέμα της ανατίναξης. Άρα, όταν έχουμε λοιπόν ανατίναξη για το μεθάνιο, το πρώτο πράγμα που πρέπει, εμείς το κοιτάζουμε και στις εξορίξεις. Στην εξόριξη, ας πούμε, όταν κάνετε εξόριξη φυσικού αερίου, όπως θέλουμε για τα πηγάδια φυσικού αερίου και πετρελαίου, αναρωτιόμαστε πάντοτε τι γίνεται όταν γίνεται μια έκρηξη. Άρα το πρώτο πράγμα που έχει σχέση με το μεθάνιο είναι πολλοί που δεν ξέρουν καν ότι το μεθάνιο βέβαια είναι απλώς φυσικό αέριο και όταν είναι μέσα στο νερό έχει μηδενική διαλυτότητα. Κατά συνέπεια τι κάνει, ανεβαίνει. Άρα ανεβαίνει στην υψηλή ατμόσφαιρα και εκεί πέρα δημιουργεί ένα φαινόμενο θερμοκηπίου το οποίο μετά διαλύεται μετά από 5-7 χρόνια. Αυτό όμως είναι 30 φορές χειρότερο από το διοξείδιο του άνθρακα. Άρα τοπικά δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα, αλλά έχουμε το πρόβλημα πάνω, στην υψηλή ατμόσφαιρα. Άρα αυτό σημαίνει ότι ακόμα και σε επίπεδο, αν θέλετε, οικολογικό, συμφέρει να καίμε το μεθάνιο παρά να το αφήνουμε στη μορφή που είναι και να φεύγει. Γιατί όπως ξέρετε, στις διάφορες περιοχές που σας έδειξα, εκεί που υπάρχει παραγωγή, φεύγει εδώ και εκατομμύρια χρόνια το μεθάνιο και συμβάλλει στο φαινόμενο θερμοκηπίου 30 φορές περισσότερο από το διοξείδιο του άνθρακα. Άρα, εδώ λοιπόν στην περιοχή αυτό που έχει σημασία είναι το εξής. Πρώτον, δεν είναι υποχρεωτικό να γίνει οτιδήποτε. Ένα, να το έχετε πάντοτε στο μυαλό σας. Δεύτερον, αν ο τοπικός πληθυσμός δεν το θέλει, δεν θα γίνει. Και θα γίνει πιο πέρα. Μετά το θέμα είναι αν ο τοπικός πληθυσμός θα θέλει μετά να πει, εγώ τελικά προτιμούσα αυτό. Αυτό είναι άλλο θέμα, αλλά δεν μας αφορά, επειδή εδώ εγώ εξετάζω μόνο και μόνο την υψηλή στρατηγική. Αυτό που σας λέω είναι ότι σε επίπεδο υψηλής στρατηγικής πρέπει η Ελλάδα να περάσει στο θέμα της αξιοποίησης του φυσικού αερίου. Άρα ένας τρόπος να το αξιοποιεί είναι πρώτον να ενισχύσει την ερυθρούσα, η οποία δεν μπορεί να ενισχυθεί παραπάνω από την αναβάθμιση που θα κάνει και στην πραγματικότητα εδώ με αυτή την τοποθέτηση μας επιτρέπει να έχουμε ουσιαστικά σχεδόν 2 φορές την ερυθρούσα. Άρα αυτό σημαίνει ότι ξαφνικά η Αλεξανδρούπολη, η Θράκη, αν θέλετε γενικότερα, αλλά η Αλεξανδρούπολη, δεν ξέρω και η Θράκη έχει χωριστεί σε 3 κομμάτια, η Αλεξανδρούπολη αποτελεί κομβικό σημείο. Κομβικό σημείο που είναι το ανάλογο από την Ρεμιδούσα. Δηλαδή θα έχουμε 2 κομβικά σημεία στην Ελλάδα και επανέρχομαι ξανά στον χάρτη που βλέπαμε στην αρχή, είναι ότι όταν έχουμε έναν χάρτη όπου τα κοιτάσματα είναι εδώ, τα τεράστια κοιτάσματα, και έχουμε ένα σταθμό εδώ, ο οποίος είναι πάνω σε ξηρά, σε νησάκι, και έναν πλωτό εδώ, αυτοί οι δύο θα παίξουν έναν τεράστιο ρόλο. Αυτό λοιπόν είναι σημαντικό γιατί είναι ένας τρόπος έμπρακτος για τη Θράκη να συμμετέχει, αν θέλετε, σε αυτήν την ανάγκη της αξιοποίησης του φυσικού αερίου
Ενώ στην πραγματικότητα αρχικά θα μπορούσαμε να πούμε και γιατί να ασχοληθούμε εμείς με αυτό. Το πρόβλημα είναι ότι αν δεν ασχοληθούμε εμείς με αυτό, θα ασχοληθούν δίπλα και πιο πέρα. Και βλέπετε τώρα χαρακτηριστικά γιατί, ας πούμε, στο project που έχει προωθήσει η Ελλάδα, ξαφνικά βλέπετε τη Βουλγαρία να είναι πολύ θετική. Γιατί πολύ απλά η Βουλγαρία βλέπει ότι με αυτόν τον τρόπο είναι πάλι μια πρόσβαση στη Μεσόγειο. Άρα στην πραγματικότητα μπορεί να συμμετέχει σε αυτό το project, θεωρώντας ότι άμα το κάναμε ανάποδα, ας πούμε ότι εδώ ήταν κατεχόμενα, ήταν Βουλγαρία. Πού θα το έβαζαν, εσύ είναι Αλεξανδρούπολη. Και θέλω να πω με αυτό. Στην πραγματικότητα οι συμμαχίες οικονομικές λειτουργούν πάνω στην γεωστρατηγική. Γεωστρατηγικά, επειδή ξέρουν ότι θα είναι σημείο περάσματος και επειδή είναι Ελλάδα, συμμαχούν με την Ελλάδα για να λειτουργήσουν και αυτοί. Άρα το βλέπετε αυτό είναι αναμενόμενο και έχει μεγάλη σημασία για να έχουμε τη μεγάλη εικόνα. Αρχικά λοιπόν, όταν μιλούσαμε για τα θέματα της ΑΟΣ, είχαμε την εντύπωση ότι η Θράκη δεν θα περάσει κανέναν ρόλο. Εγώ αυτό που μπορώ να σας πω είναι πρώτον, θα παίξει έναν ρόλο ήδη και με αυτό το βήμα και αυτό το βήμα είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, όσοι δεν το έχουν κατανοήσει, μπορεί να μην είναι τόσο χαρούμενοι. Εγώ πάνω είμαι χαρούμενος. Και είμαι χαρούμενος για τη Θράκη. Και αυτό μερικοί δεν το συνειδητοποιούν. Μου θυμίζει λίγο η ένταξη της Κύπρου το 2004 και οι Κύπροι αναρωτιόντουσαν να μπουν, να μην μπουν, το σχέδιο ανάγκη κτλ. Εγώ ήμουν ο μόνος χαρούμενος. Και μου έλεγαν, καλά, εσύ πώς είσαι χαρούμενος, αφού δεν είμαστε σίγουροι. Και λέω, καλά, δεν παιδιά, δεν βλέπετε τώρα στις προοπτικές. Και λένε τελικά, αφού και ο γερός είναι χαρούμενος, μπορεί και να είναι χαρούμενο το θέμα. Άρα, τι θέλω να σας πω. Μερικές φορές έχουμε τη μιζέρια της καθημερινότητας και δεν καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει μια αλλαγή φάσης. Και αυτή η αλλαγή φάσης είναι τεράστια. Άρα, το θέμα του φυσικού αερίου, γιατί θα δείτε μετά, κοιτάζουν μερικοί τα θέματα τα περιβαλλοντικά, τα θέματα της ασφάλειας επικίνδυνων. Ωραία. Εμένα αυτό που με ενδιαφέρει, γιατί εμένα με ενδιαφέρει περισσότερο ο τόπος από μερικούς τεχνητούς οικολόγους, είναι η ρήπη που κάνουμε τώρα. Συντράγει. Φαντάζομαι ότι τους έχετε μετρήσει. Και έχετε ελέγξει ότι με αυτά που παράγουμε τώρα και με τη σαβούρα που βάζουμε λόγω πετρελαίου έχουμε μία ρήπανση του τόπου που είναι απαράδεκτη. Φαντάζομαι. Κατά συνέπεια, έχετε μετά εκτιμήσει ότι όντως είναι κατόρθωμα να φέρουμε το φυσικό αέριο, γιατί φέρνοντας το φυσικό αέριο, δεν θα έχουμε πια αυτούς τους ρήπους και θα αντικαταστήσουμε αυτές τις μονάδες ή θα βάλουμε επιπλέον μονάδες, οι οποίες, άμα το κάναμε με τον άλλον τρόπο, θα ήταν μια, και δεν μιλάω και για την γεωθερμία, ξέρεις ότι πόσο αγαπώ και αυτό. Άρα, λέω λοιπόν, το γενικό πλαίσιο ποιο είναι. Εγώ είμαι υπέρ του αιωλικού. Είμαι υπέρ του αιωλικού. Προσέξτε όμως, όχι μέσα στα χωριά, για αυτές τις ιδέες που βλέπω και μετά λένε οι καημένοι έχουμε πρόβλημα με τον ήχο. Βέβαια, αφού το βάλες δίπλα. Άρα, είμαι υπέρ των φωτοβολταϊκών, αλλά μόνο τα περιστρεφόμενα. Εγώ κάθε. Ελπίζω να μην υπάρχουν άνθρωποι εδώ που να έχουν φωτοβολταϊκά που να είναι σταθερά και θα εκνευριστούμε από αυτά που θα πω τώρα. Όταν έχει σταθερό φωτοβολταϊκό, φαίνεται αμέσως ο δείκτης νοημοσύνης που έχεις. Είναι γραμμένος πάνω στα φωτοβολταϊκά σου. Λέει κάτω των 100. Διότι για να το κάνεις αυτό, ακόμα και στην Ελλάδα, πρέπει να είσαι πολύ κόπανος. Και τώρα πρόσφατα είδα ένα χωράφι. Πώς το είδα, κοντά? Στον Άβρο. Στον Άβρο, λοιπόν. Έχετε ένα χωράφι που έχει σταθερά φωτοβολταϊκά και το διπλανό είναι περιστρεφόμενο. Και λέω, πόσο μαλάκας θα πρέπει να νιώθει ο άλλος. Αλλά νομίζουν οι άλλοι ότι είναι βλάκας και το αφήνουν να νομίζουν, δεν είναι βλάκας, δεν γίνεται βλάκας, αλλά γίνεται μαλάκας. Αλλά μην μου κάνετε τις παρατηρήσεις, αυτό είναι για ένα σπίτι. Στο ένα σπίτι, εγώ απαντάω. Στο ένα σπίτι είναι πάρα πολύ καλό. Αλλά στο ένα σπίτι μιλάς για ένα πολύ μικρό μέγεθος. Εγώ πάντοτε συστήνω ότι άμα μπορείς να βάλεις τη σκεπή σου και αντί να βάλεις σκεπή κλασική, βάλεις φωτοβολταϊκό, είναι ακόμα καλύτερο. Αυτό πηγαίνει προς τα έξυπνα σπίτια. Το περιστρεφόμενο σε ένα σπίτι είναι. Τι θα κάνεις, ας πούμε, και φάρο κολλός. Αλλά αυτό καμία σχέση. Εγώ σου λέω οι άνθρωποι που πηγαίνουν και βάζουν λάτσια. Γιατί χαίρονται που το έκανε εσύ την ερώτηση, γιατί άμα το έκαναν οι άλλοι θα έρθει το πένα στραβά. Λοιπόν, άσε μας. Λέω, όταν λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι βάζουν βενζίνη πάνω στη γη τους, βάζουν απόβλητα από τις μπαταρίες τους για να μην φυτρώσει πια τίποτα για να μπορούν να βάλουν τα σταθερά.
αυτό είναι εναντίον του τόπου. Άρα εγώ θέλω να βάζουμε, ας πούμε, φωτοβολταϊκά σε περιοχές που δεν μπορείς να κάνεις καμία καλλιέργεια. Για μένα στην Θράκη είναι έγκλημα. Όταν έχεις έναν πλούτο, γη, κάνε κάτι. Νοικιάσέ την αμαία, δεν μπορείς να την αξιοποιήσεις. Και επιπλέον εδώ είμαστε και σε μια γη που είναι πρόσφορη, πλούσια και έχετε και ζώνη. Δηλαδή εντάξει. Τι άλλο να κάνει. Σε άγονες περιοχές συμφωνούμε. Και μερικές φορές θα μιλήσω και για το εξώ. Άρα εδώ είναι πάλι το ίδιο. Όταν λοιπόν βλέπω βιομηχανική περιοχή, βλέπω π.χ. το λιμάνι του. Και έχουμε κάνει και εδώ συζητήσεις για το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης. Πόσο σημαντικό είναι και πόσο υποαξιοποίηση είναι σε φάση. Εγώ αυτό που βλέπω είναι το εξής. Πρέπει βέβαια κάθε φορά να κάνουμε έξυπνες λύσεις. Μερικές φορές μου ρωτάνε αν τα πράγματα είναι το ίδιο με το χρυσό. Μια άποψή μου για το χρυσό την ξέρετε, ελπίζω. Ο χρυσός όταν είναι εξόρυξη μηχανική είναι μια χαρά. Όταν όμως είναι εξόρυξη χημική που διαλύει όλη τη γη και δεν αφήνει πια τίποτα και για έναν τόνο γης σου βγάζει 0,7 γραμμάρια, τότε είναι ότι δεν τα καταλάβεις τι έγινε. Γιατί μετά βέβαια είναι μία αναθέψη. Όταν λοιπόν μιλάμε τώρα για φυσικό αέριο, το οποίο είναι πράσινη ενέργεια, το οποίο το προωθεί όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή θέλουν να περάσουν περισσότερο στο φυσικό αέριο παρά στο πετρέλαιο. Όταν έχεις δίκτυο, γιατί έχουμε ήδη δίκτυο, όταν έχεις επιπλέον λιμάνι, γιατί να θυμάστε ότι το λιμάνι σας θα είναι αυτό που θα έχει τις υπηρεσίες του καραβιού. Δηλαδή, δεν ξέρω αν το συνειδητοποιήσετε, το καράβι δεν μπορεί να ζήσει μόνο του, πρέπει να έχει και υπηρεσίες. Αυτές οι υπηρεσίες είναι του λιμανιού. Και αυτό είναι πολύ μεγάλο όφελος, γιατί δείχνει σαν ένα παράδειγμα. Το άλλο που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι επιπλέον, επειδή είναι ευέλικτο σαν λύση και δεν είναι καράβι, είναι ότι δεν μας αρέσει, αλλάζει η τεχνολογία, το αλλάζουμε. Σε κάποια φάση είπα στους μαθητές μου ότι θα είναι ένα συμβόλαιο για 50 χρόνια. Και μου λένε γιατί μόνο 50. Έχει 50 χρόνια βιωσιμότητα. Άρα 50 χρόνια συμβόλαιο, 50 χρόνια βιωσιμότητα. Είναι μια χαρά. Το Ευρωάζιο Ιντερκονέκτορ και αυτό 50 χρόνια. Το θέμα ποιο είναι. Μου λέει γιατί δεν είναι περισσότερο να του πει: είναι πολύ απλό. Σε 50 χρόνια η τεχνολογία θα έχει αλλάξει. Μπορεί να κάνουμε κάτι εντελώς διαφορετικό. Δεν υπάρχει λόγο να έχουμε μια τέτοια δέσμευση. 50 χρόνια λοιπόν είναι μια χαρά. Άρα είναι εντελώς διαφορετικά τα πράγματα και πρέπει να δούμε ότι η έξυπνη διαχείριση και η καινοτομία σε έναν τόπο δείχνει και τις ικανότητες που έχουμε να εξασφαλίσουμε μια διαφορά που κάνει τη διαφορά. Άρα το να γίνει ξαφνικά η Αλεξανδρούπολη κεντρικό κομβικό σημείο για το φυσικό αέριο είναι κατόρθωμα. Και αυτό εγώ χαίρομαι που το καταφέρετε γιατί δεν ήταν καθόλου δεδομένο. Γιατί πολύ απλά μερικοί θεωρούσαν ότι γιατί να παιδευτούμε να πάμε στη Θράκη, γιατί δεν το κάνουμε με τη Ρεβιθούσα, να βάλουμε ένα καράβι μάνα δίπλα από τη Ρεβιθούσα και να παίρνουμε τον αγωγό και να κάνουμε το ίδιο πράγμα. Δηλαδή απολαβές εδώ τίποτα, μηδέν. Δηλαδή είναι απλώς το πέρασμα. Γιατί όπως σας εξήγησα και το είδατε κι εσείς, ο αγωγός υπάρχει ήδη και στην πραγματικότητα εδώ έχει πάλι ενδιαφέρον όταν το κοιτάζουμε αυτό και κοιτάζουμε πώς πιάνει. Στην πραγματικότητα, γιατί ακούω και άλλα πράγματα του τύπου ποια είναι τα ωφέλη, τα αποδοτικά κτλ. Ωραία. Ποια είναι τα ωφέλη του αγωγού που περνάει από εδώ, του αγωγού που περνάει ήδη. Θα δείτε ότι περισσότεροι από εσάς δεν έχουν καν ερωτηθεί τον εαυτό τους, αν υπάρχουν, απλώς το θεωρήσαν ότι είναι ο αγωγός εδώ. Και τώρα λοιπόν το ερώτημα είναι αν τον τροφοδοτούμε ή όχι με έναν έξυπνο τρόπο. Και λέω, από αυτά που έχουμε στην περιοχή, μια πλωτή τροφοδότηση είναι από τα πιο έξυπνα που έχουμε σαν θέμα flexibility, δηλαδή ευελιξία. Αυτό μας επιτρέπει να αλλάξουμε. Και να ξέρετε ότι μερικές χώρες, ακόμα και όταν έχουν φυσικό αέριο και μπορούν να κάνουν αγωγό, προτιμούν να έχουν το καράβι LNG για να μπορούν να αλλάζουν τους πελάτες, ανάλογα με τις συμμαχίες, γιατί μετά είναι καρφωμένοι στο ίδιο πλαίσιο. Άρα εδώ είναι πάλι το ίδιο. Άρα τι ήθελα να σας πω σε γενικό πλαίσιο. Είναι ότι όταν έχουμε αυτή την ικανότητα, για μένα δίνουμε ένα πολύ ωραίο παράδειγμα, γιατί όταν λέμε ότι πρέπει να ενεργοποιήσουμε το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, πολλοί λένε και πώς. Δεν είναι ωραία, εντάξει. Δεν νομίζω να υπάρχει κάποιος εδώ που δεν συμφωνεί να ενεργοποιήσουμε το λιμάνι. Ωραία. Το θέμα είναι ότι θα το ενεργοποιήσετε με προϊόντα που παράγουν ρήπους και θα το θεωρείτε ενεργοποιημένο και θα είστε ευχαριστημένοι ή θα λέτε μετά, ρε παιδιά, τι το θέλαμε αυτό το πράγμα. Εγώ προτιμώ να έχουμε προϊόντα που δεν έχουμε αυτούς τους ρήπους.
όπως είναι το φυσικό αέριο. Που σημαίνει όμως ότι πολλοί στην Ελλάδα, και αυτό είναι κρίμα, γιατί αυτό βέβαια οφείλεται και σε εσάς, δεν έχετε αρκετή εξωστρέφεια, όσοι ξέρουν από τους φίλους σας που είναι εκτός Θράκης, πόσο σημαντικό είναι το λιμάνι, τουλάχιστον σε διαστάσεις της Αλεξανδρούπολης. Εγώ μπορώ να σας πω ότι έχω κάνει το τεστ. Είναι μερικοί που δεν ήξεραν ότι είχε λιμάνι. Και ξέρετε, γιατί φταίτε εσείς, είναι μερικοί από εσάς που έχουν σπίτια που δεν βλέπουν καν τη θάλασσα. Σας το λέει βολιώτης. Εντάξει, μην ανησυχείτε, δεν είστε μόνο εσείς και στη Θεσσαλονίκη έχουν κάνει τέτοια πράγματα που ξαφνικά όταν έχουν φιλοξενούμενους ανακαλύπτουν ότι έχουν θάλασσα. Την παραλία. Αλλιώς δεν το ξέρουν, δεν την κοιτάζουν ποτέ. Άρα, ένα λιμάνι, μία πόλη που έχει ένα λιμάνι και δεν ξέρει ότι είναι δίπλα στη θάλασσα, αρχίζει να είναι νεκρή. Άρα για μένα, αυτό που βλέπω τώρα και είναι τεράστιο βήμα για τη Θράκη μας, είναι ότι είναι για πρώτη φορά στην ιστορία της Θράκης που έχουμε μια άμεση ενεργοποίηση του λιμανιού που μετατρέπεται σε κομβικό. Γιατί πρόσεξτε, ένα λιμάνι είναι λιμάνι. Άρα όλος σου πει, εντάξει, το διπλανό λιμάνι το ίδιο είναι. Ναι, αλλά εδώ θα έχουμε μια διαφορά. Άρα θα ξέρετε, θα υπάρχουν και υποδομές που είναι γύρω από αυτή τη διαφορά. Όταν κάποιος ξέρει ότι εδώ θα έρχονται τα καράβια LNG, αμέσως θα δείτε ότι μερικοί από εσάς θα σκεφτείτε άλλα πράγματα. Θα σκεφτείτε ότι εφόσον έρχονται που έρχονται, μπορούμε να κάνουμε επενδύσεις γύρω. Αυτά είναι αυτά που λέμε τα δευτερεύοντα. Το ζήσατε με την Εγνατία. Είναι μερικοί από εσάς που δεν κατάλαβαν ότι θα γινόταν Εγνατία. Όχι εδώ, στην Αλεξανδρούπολη δεν είχαμε θέμα. Αλλά στην πορεία. Αυτοί που ήταν σε άλλο δρόμο, στον παλιό δρόμο, μπορεί να έκαναν τεράστιες επενδύσεις για να καλυτερέψουν την κατάστασή τους. Θυμάστε που αγοράζαμε στραγάλια. Κουραμπιέδες. Ναι, μην τα λέτε, γιατί μετά θα λιγουρέψουμε. Άρα, θέλω να σας πω ότι αυτοί οι άνθρωποι που ήταν σε αυτές τις περιοχές δεν κατάλαβαν ότι θα γίνει η Εγνατία. Θεώρησαν ότι επειδή είμαστε Ελλάδα δεν θα γίνει ποτέ. Άρα έμειναν στον παλιό δρόμο και τώρα οι πιο νέοι από εσάς μπορεί και να μην ξέρουν καν ότι υπάρχουν αυτοί. Γιατί δεν έχουν περάσει ποτέ από εκεί. Αυτό σημαίνει τι? Ότι δημιουργήθηκε ένας νέος δυναμικός άξονας, ο οποίος παίζει ή όχι με την Εγνατία. Εδώ ο νέος δυναμικός άξονας που παίζει είναι το φυσικό αέριο. Άρα η ικανότητα που έχει τώρα η Αλεξανδρούπολη να βγει μπροστά και να πει εμείς θα είμαστε κομβικό σημείο για το φυσικό αέριο, θα δείτε ότι είναι μια τεράστια διαφορά που θα κάνει τη διαφορά. Και θα το δείτε, όχι εσείς μεταξύ σας δεν θα το δείτε, να το ξέρετε. Θα το δείτε με τους διπλανούς. Θα το δείτε με την Κομοτηνή, θα το δείτε με την Ξάνθη και θα δείτε τη διαφορά, το γεγονός ότι υπάρχει εδώ το φυσικό αέριο και όχι δίπλα. Και αυτό θα έπρεπε να το σκεφτούμε, γιατί εγώ το σκέφτομαι πάντοτε για όλη τη Θράκη μαζί. Άρα βέβαια ο τοπικισμός υπάρχει παντού στην Ελλάδα, τέλος πάντων βέβαια εκτός από εδώ. Λοιπόν, άρα θέλω να σας πω το εξής. Είναι ένας εύστοχος τρόπος να βοηθήσουμε την Αλεξανδρούπολη, τη Θράκη και την Ελλάδα, τα τρία ταυτόχρονα, πάνω στο θέμα του λιμανιού. Και τώρα ξαφνικά το λιμάνι, επειδή θα είναι ο υποστηριχτής του πλωτού, θα εμφανιστεί αναγκαστικά σε όλες τις δημοσιεύσεις ως ένα κομβικό σημείο. Άρα είναι μερικοί που θα αποκτήσουν γνώσεις για το λιμάνι και το λιμάνι θα έχει αναγνωρισιμότητα που δεν θα είχε ποτέ. Δηλαδή, άμα κάνετε απλώς ένα λιμάνι που βάζετε δύο-τρεις ψαράδες, θα σας πω και εγώ έχω ψαράδες, άλλο. Μια χαρά είναι. Άρα, εδώ το άλλο που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι το γεγονός ότι είναι ένα καλώδιο, ότι είναι ένας αγωγός, που είναι μόνο αυτό το μήκος, που συνδέεται αμέσως σε έναν αγωγό που υπάρχει, που είναι μόνο 4 χιλιόμετρα που είναι κοντά στο αεροδρόμιο, που είναι σε περιοχή, νομίζω ότι έχουμε και χάρτες από την μελέτη, που βλέπετε εδώ. Βλέπετε τις περιοχές από τις οποίες περνάει. Στην πραγματικότητα είναι το ίδιο όταν θα είμαστε σε λιγότερο βάθος από 15 μέτρα ο αγωγός θα είναι κάτω από το μυθμένα της θάλασσας, θα είναι καλυμμένος για λόγους προστασίας, αλλά στην πραγματικότητα αυτό επιτρέπει να έχετε μια εντελώς διαφάνεια. Δηλαδή στην περιοχή που θα είναι στα 40 μέτρα μέσα στη θάλασσα. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι άμα επιλέξετε στρατηγικά από διάφορες περιπτώσεις που μπορείτε να έχετε, είναι από τις πιο ευέλικτες και τις πιο εύστοχες. Άρα γι' αυτό ήθελα να σας πω και να το χαρούμε και εδώ μαζί, ότι το γεγονός ότι αυτό ετοιμάζεται να γίνει είναι πραγματικά ένα κατόρθωμα
Και το λέω ειδικά σε εσάς τους στρατιώτες, γιατί μερικές φορές οι ίδιοι στρατιώτες θεωρούν ότι αποκλείεται να πετύχουμε κάτι στη Θράκη, αν δεν εξαρτάται από αλλού. Και λέω εδώ είναι μια ευκαιρία να το αποδείξουμε και να δείξουμε ότι στην Θράκη μπορούμε να το κάνουμε και να έχουμε ένα κεντρικό νευραλγικό σημείο, το οποίο μετά μπορεί να δώσει ιδέες για νέες επενδύσεις. Αλλά προσέξτε, πάντοτε στο πλαίσιο το. Όχι να ρημάξω τον τόπο όπως το κάνουμε το χρυσό. Εντάξει. Να κάνω πράγματα που σέβεται τον πληθυσμό, σέβεται το περιβάλλον και σέβεται ουσιαστικά τους επόμενους. Γιατί εμένα αυτό που με ενδιαφέρει είναι το εξής. Θα μου πείτε, είναι λίγο σκληρό για εσάς. Έχει σημασία όταν κάνουμε επενδύσεις, οι επόμενοι τι θα παραλάβουν. Π.χ. αυτοί τώρα που σας λένε το χρυσό, μα εμείς θα έχουμε θέσεις εργασίες και κοιτάζουν τώρα, τους γράφουν τους άλλους, τους επόμενους. Δεν πειράζει και να μην έχουν, γιατί σου λένε, εγώ ή θα έχω δουλειά ή θα ψοφήσω. Οι επόμενοι αν είναι να ψοφήσουν δεν με νοιάζει, είναι οι επόμενοι. Εδώ η διαφορά είναι ο ζεώρητος, και αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα, και το φυσικό αέριο είναι πράγματα τα οποία οι επόμενοι θα σας ευχαριστούν που επενδύσατε σε πράγματα τα οποία είναι φιλικά προς το περιβάλλον. Ενώ το άλλο δεν είναι. Αλλά αυτό έχει μεγάλη σημασία και το ξαναλέω πάλι, γιατί η ενεργοποίηση του λιμανιού και η αναγνωρισιμότητα και αυτό θα βοηθήσει στην υπόθεση του ζεώρητου. Γιατί ο ζεώρητος όταν θα κατεβαίνει από τα πετρωτά με τον άξονα του τρένου, για να κάνετε εξαγωγές προς το εξωτερικό, θα γίνονται πάλι από το λιμάνι. Άρα μετά θα σας πούνε ο άλλος από πού θα περάσει. Θα πεις από το λιμάνι που έχουμε την ενέργεια. Άρα έχει μια αναγνωρισιμότητα που μετά δεν την έχετε. Και το βλέπετε λοιπόν ότι αυτή η αναλογία που γίνεται με τη Ρεβιθούσα ουσιαστικά είναι το δεύτερο σημείο που υπάρχει στην Ελλάδα και δεν υπάρχει άλλο. Άρα όσο πιο γρήγορα πηγαίνει αυτή η πρωτιά και υπάρχουν αυτές οι επενδύσεις, τόσο μεγαλύτερη είναι η προστιθέμενη αξία. Αυτό ήθελα να σας πω σε γενικές γραμμές, αλλά βέβαια αν έχετε και ερωτήσεις ή παρατηρήσεις θα απαντήσω.